what you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? Γεύμα έλεγα σήμερα. Έχει βγει λίγο fail. Δώστε τι κάνει εδώ. Τρώμε και φεύγουμε για δουλειά. Έχω πάρει καφέ. Παγωμένο αμερικάνο κλασικά. Τον οποίο μου τον κεράσανε. Σε επειδή πάω συχνά. Ή σε επειδή δουλεύω πολλά προσθέτα, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά ευχαριστώ γενικά και είναι ωραίος καφές. Κάτι που ήθελα να πω πριν και δεν είπα είναι ότι σε αυτήν την καφετέρια πηγαίνω συχνά. Υπάρχει ένας μικρός λόγος που μπορεί να σταματήσω να πηγαίνω, αλλά θέλω να πάω ξανά για να αφήσω tip, επειδή μου κέρδισε τον καφέ. Νιώθω υποχρεωμένος να κάνω κάτι. Αν και δεν αφήνω συχνά tips, να ξέρετε. Πολλές φορές δεν μου αρέσει να πηγαίνω στο ίδιο κροπολείο ή στο ίδιο μανάβικο και να παίρνω τα ίδια πράγματα. Ας πούμε, να παίρνω μοσχάρι συνέχεια κάθε Κυριακή από το ίδιο κροπολείο. Επειδή νιώθω ότι με αναγνωρίζουν μετά από ένα σημείο και για κάποιο λόγο δεν μου αρέσει να με αναγνωρίζουν και να αποκτάω σχέσεις με τους υπαλλήλους. Γι' αυτό μου αρέσουν και τα μάρκετ τα μεγάλα, αν και δεν συμφέρουν πάντα στην τιμή. Βασικά, παίζει να συμφέρουν καλύτερα από τα κροπολεία, αλλά τέλος πάντων, που έχουν διαφορετικούς υπαλλήλους. Ναι, δεν ξέρω γιατί, είναι περίεργο. Αλλά σε αυτήν την καφετέρια δεν το κράτησα και πήγαινα επειδή εδώ κοντά δεν υπάρχει πιο καλός καφές. Και λέω, κοίτα να δεις, μου κέρδισε ένα καφέ και μιλάμε λίγο παραπάνω σιγά σιγά με την υπάλληλο. Οπότε μπορεί να είμαι λάθος στο τρόπο που σκέφτομαι, που είναι λίγο περίεργος τρόπος, αλλά είμαι λίγο εσωστρεφής γενικά, αν κάνω βιντεάκια. Γενικά αυτοί που κάνουν βιντεάκια, να ξέρετε, ή είναι εσωστρεφής άτομα ή πολύ εξωστρεφής συνήθως. Αυτό, τώρα παίρνουμε ίντρα, πάμε να αγοράσουμε κάποια συμπληρώματα που μας λείπουν, πάμε γυμναστήριο, πάμε μάρκετ μετά το γυμναστήριο για κάποια βασικά πράγματα και γυρνάμε πίσω. Έχουμε pool β. Τώρα θα πάμε σε ένα extreme store στην Αλεξάνδρας, που είναι το πιο ήρωμο extreme store στον κόσμο. Είναι λες και μπαίνεις σε μασάζ. Ίσως το κάνει αυτός που το έχει, για να είναι πιο zen, βάζει έτσι χαλαρωτική μουσική, μασάζ. Χτύπησα το κεφάλι μου. Για να πάρουμε κρεατίνη, που έχω να πάρω 2-3 μέρες επειδή τελείωσε. Γενικά νιώθω ότι δεν με πειράζει καθόλου και θα βάλω απλά 7G μέσα στο intra, εκεί πέρα, μόλις το πάρω. Και θα κάνω σαν να μην συνέβη τίποτα. Επειδή νιώθω ότι γενικά δεν δουλεύει η κρεατίνη σε μένα, παρόλο που θα την αγοράζω. Αλλά θεωρώ ότι είμαι no responder. Ο Jeff Nippert είχε πει ότι ένα στου 4 είναι σαν εμένα. Αλλά άμα το δω και στο look μου, δεν νιώθω ότι όταν πάρω είμαι πιο μπαλαρισμένο κτλ. Ούτε στην απόδοσή μου στην προπόνηση, καθώ σημειώνω σε Excel εδώ και πολύ καιρό. Ξέρω πότε έχω πρόοδο και πότε όχι. Δεν παρατηρώ κάτι ακραία διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά την παίρνω για να κάνω κλικ ακόμα ένα κουτάκι, επειδή είναι αρκετά φθηνή. Αν και έχουν ακριβήνει όλα, εξακολουθεί και είναι σχετικά φθηνό συμπλήρωμα. Αυτό ήθελα να πω. They never believe me, yeah. I would never drop the ball, I know I make it look easy, yeah. Mayweather with the defense, I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. That to me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back, you ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up, I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ayy, we on overtime, you don't need to understand. Ayy, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming, what we doing? Keep it moving, what we doing? Cause it can get κάπως έτσι φτάσαμε σε ακόμα ένα voiceover για αυτή την προπόνηση. Έχω ξαναμιλήσει για αυτή την προπόνηση. Αυτό που τονίζω συνέχεια είναι ότι όταν είμαι σκυμμένος, καμπουριασμένος και τραβάω προς τα πίσω χωρίς να σκέφτομαι να αναθούν οι ομοπλάτες μου και χωρίς να κάνω κάποια έξτρα κίνηση του κορμού, τι κάνω τις ασκήσεις για πλατήρα αρχαίο, και όταν έχω το στήθος πάνω έξω και τραβάω τους αγκώνες μου πίσω από το σώμα μου ώστε να αναθούν οι ομοπλάτες μου, κάνω upper back για να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Εντάξει, δεν το λέω συνέχεια, το τονίζω σε κάθε βιντεάκι μου πλέον. Πρώτη άσκηση, chest supported machine. Narrow Grip Row, μια αρκετά καλή άσκηση. Το μηχάνημα είναι αρκετά καλό,
δεν είναι τέλειο, αλλά είναι αρκετά καλό. Κάνω δύο σετ, ένα 8 με 10 επαναλήψεις και ένα 12 με 15 και αρκετά για ζέσταμα μέχρι να μπορεί το εργάσιμο σετ μου. Προσπαθώ σε όλη την κίνηση να έχω το στήθος μου καρφωμένο στο μαξιλαράκι για να είμαι σταθερός, αλλά στις τελευταίες μία-δύο επαναλήψεις μπορώ να ξεκολλήσω. Και κάνω και μερικά στο τέλος partial, δηλαδή μερικές επαναλήψεις που είναι μισές, δεν καταφέρω να ενώσω τις ομοπλάτες μου, για να δώσω λίγο έμφαση στην επιμεικημένη θέση. Η επιμεικημένη θέση είναι όταν τα χέρια μου είναι μπροστά, βραχημένη είναι όταν τα χέρια μου είναι πίσω, όταν οι ομοπλάτες μου παίρνουν το σώμα μου. Δεύτερη άσκηση, neutral grip pull down, δύο set και εδώ, 8 με 10 επαναλήψεις και 12 με 15 το δεύτερο, και αρκετά για ζέσταμα, αναλόγως πώς νιώθω και αναλόγως που έχω φτάσει στην άσκηση σε πόσα κιλά. Όπως βλέπετε, κρατάω τη λαβή ανάποδα γιατί παρατήρησα ότι με βολεύει καλύτερα. Τραβάω κάτω τους αγκώνες μου, προσπαθώντας να βάλω τους αγκώνες μου μέσα στο ισχύο μου. Και είμαι καμπουριασμένος για τα φτερά. Είπα, δεν θα το πω, αλλά το είπα. Εδώ πέρα δεν κάνω partial, εκτός άμα μου βγει να κάνω ένα στο τέλος. Αλλά στο δεύτερο set στο back-off κάνω μόνο partial, δηλαδή κόβω σε όλες τις επαναλήψεις εύρος κίνησης για τον ίδιο λόγο με πριν. Αλλά αυτή τη φορά για τα φτερά. Τρίτη άσκηση, πάλι για φτερά, single arm cable row, πάλι 8 με 10 επαναλήψεις στο πρώτο set και 12 με 15 το δεύτερο. Προφανώς ρίχνω και φορτίο, ενώ στην προηγούμενη άσκηση δεν έριξα φορτίο επειδή έκοψα εύρος κίνησης, οπότε δεν χρειάζεται να ρίξω φορτίο. Εδώ και σε όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις που δεν κάνω κάτι τέτοιο, ρίχνω φορτίο στο δεύτερο set. Είμαι καμπουριασμένος για τον ίδιο λόγο, προσπαθώ να έχω και σύσπαση στο τέλος τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και γυρνάω αργά και ξανατραβάω. Νιώθω πάντα σαν να ασκίζεται το φτερό μου και μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση. Low row machine, upper back traps, προσπαθώ να ενωθούν οι ομοπλάτες μου. Ένα πράγμα που έχω ξαναπεί είναι ότι είναι καλό να κάθεσαι λίγο πιο πίσω για να έχει καλύτερο line το μηχάνημα. Η γωνία που το χέρι σου με τον αγκώνα σου και το πώς ανεβαίνει η λαβή να έρχεται σε μια πιο καλή ευθεία ενώ line. Το ίδιο ισχύει για την προηγούμενη άσκηση, όταν προσπαθείς να βρεις πιο ύψος να βάλεις την τροχαλία. Αλλά οκ. Okay. Πέμπτη άσκηση face pulls, δεν έχω να πω τίποτα για αυτή. Να σκέφτεσαι ότι δεν τραβάς απλά τα σκηνιά πίσω, αλλά τα τραβάς δεξιά-αριστερά για να ενεργοποιείς καλά την πίσω μοίρα του ώμου. 60 μοίρες double curl, το κάνω 60 μοίρες γιατί με βολεύει καλύτερα από 45 που είναι το συνηθισμένο. Ούτε εδώ έχω να πω κάτι, κλασική άσκηση την κάνετε όλοι και αξίζει full. Η τελευταία, cable bar curl, έχει καλύτερη αίσθηση από την μπάρα, καθώς έχει παραπάνω αντίσταση σε μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Προσπαθώ να κάνω λίγο squeeze πάνω και κάθομαι σε step για να έχω tension σε όλη την κίνηση. Αυτό συνεχίζουμε στο βίντεο. Γεύμα 4 μετά την προπόνηση, κλασικά, κοκόπους πρωτεΐνη. Το τρώω σπίτι επειδή πήγα με τη μηχανή και είμαι full γρήγορος. Η προπόνηση πήγε full καλά, full gains. Προφανώς αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι χαρέστηκε χθες και νιώθω full ικανοποιημένος με την απόδοσή μου σήμερα. Αυτά. Δεν πρόλαβα να πάω σε market πριν, οπότε θα πάω τώρα σε ένα εδώ που έχει κοντά στην περιοχή ένα μικρό σκλαβενίτη που δεν έχει τα πάντα για να πάρουμε τα βασικά γιατί έχουμε ξεμείνει από πολλά πολλά πράγματα. Είναι επιβιώσιμο ακόμη μια μέρα και μεθαύριο που, γιατί αύριο δουλεύω 24 ώρες, πάμε για τα υπόλοιπα. Γενικά η προπόνηση πήγε τέλεια. Αν και νιώθω φουλ κουρασμένος και λίγο down και πια για τον καφέ λίγο νωρίς γιατί μόλις σχόλασα 2,5 ώρα τον ύπια για να μην έχω καφέινη πολύ κοντά στον ύπνο μου που θα κοιμηθώ σε λίγες ώρες και περίμενα να μην πάει καλά, έκανα progress όλες τις ασκήσεις και πήγε φουλ τούμπανο. Και λογικά τα είπα και πριν αυτά, όταν έτρεπα τα κακοπόπους. Δεν θυμάμαι. Αν δεν τα είπα, λογικά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χθες είχα rest day, προχθές δούλευα και δεν σήκωσα βάρη και ήμουν λίγο έτσι φρέσκος. Αν και δεν ένιωθα φρέσκος, ήμουν φρέσκος. Οπότε πάντα να πηγαίνεις και μην. Πάντα να δεις τον εαυτό σου μια ευκαιρία γιατί μπορεί να μην νιώθεις πολύ καλά, αλλά να είσαι καλά. Πάω να πάρω τα βασικά γιατί η ώρα είναι 8:40 και κλείνει 20 λεπτά. Έχει προσφορά στα μικρά. Δεν μπορεί να είναι 4:18, ενώ ένα μεγάλο κάνει 4:18. Παίρνει για μικρά. Ακραία προσφορά. Από όλα αυτά. Πάντα αυτά παίρνω. Πάμε για ένα γρήγορο στο Market Hall. Τελικά πήρα παραπάνω πράγματα από όσα νόμιζα. Έκαναν κάποιο σκλαβενίτη εδώ. Είχε κάποιε προσφορέ καλέ σκλαβενίτη, ειδικά τα κοκοπόπους. Οπότε τρέξτε να προλάβετε κοκοπόπους με 2,50-2,60 πόσο έκανα. Πήρα 4 τέτοια. Έχω ήδη 2 παλιά. Τα βάλω μπροστά για να τα πιο πρώτα. Αν και η ημερομηνία λήξη είναι ακριβώ η ίδια όπω βλέπω. 2 σαλάτε, την πιάστη πάμε σήμερα. Σίκα χωρίς λόγο, απλά τα είδα και τα ζήλεψα και έχω να φάω καιρό σίκα, ενώ στο σπίτι είχαμε σικιά και παλιά δεν μου άρεσε το μικρός, αρχίσα να τρώω μετά από τα 18-19 χρονών επειδή ένιωθα ότι έχει σκουλίκια μέσα όπως είναι αυτό. 4 βρώμες, 1 ευρώ η μία, μία χλωρίνη για το pre-workout meal, σειραφάκια, 2 τόνους που το πέταξε ο ένας, αυτός έφυγε. Πρέπει να το φάμε σήμερα τον άλλον αύριο λογικά και έχω να φάω τόνο, έχω να φάω από την Πτολεμαϊδά. Πέραμε κάτι πολύ τσίπικο τόνο, πάρα πολύ φθηνούς, από ένα μάρκετ που είχε εκεί πέρα μόνο στην Πτολεμαϊδά.
Πήρες να κάνω ένα ευρώ τόνος. Δεν ξέρω πώς ζω ακόμα με αυτό το πράγμα που έτρωγα, αλλά γενικά και έτρωγα φουλ σκατά φαγητά. Ειδικά στη σχολή πυροσβεστών μας δίνανε κάτι πολύ κακά αυγά που απορώ με τον αυτό μου πώς τα έτρωγα. Και έτρωγα και από άλλους και ζήταγα διπλά. Ενώ βρώμαγαν όλα τα αυγά και ήταν μόνιμα κακά. Και λέω πώς χάζεσαι, γιατί τα έτρωγα, δεν καταλαβαίνω ακόμα πώς εγώ έτρωγα αυτά τα αυγά. Αλλά είσαι κάπου ασόκουστος γιατί δεν έχεις επιλογές. Μετά από ένα σημείο φτιάχναμε δικά μας αυγά στο θάλαμο, αλλά δεν ήταν εύκολο γιατί ενοχλούσαμε τα άλλα παιδιά. Μπορεί να μίλησαν, μπορεί να είχαν δίκιο, μπορεί απλά να ήταν περίεργοι επειδή τους ενοχλούσε κάτι που κάνουμε. Αλλά δεν παίζει να έχει μυρωδιά, οπότε γιαούρτι, προσφορά που είδατε. Κολοκύθια, επειδή είναι easy και τα βάζω άψητα στα μίλις μου. Παλιά νομίζω ότι δεν τρώγονται άψητα, αλλά το έμαθα πρόσφατα από ένα συγκάτοικο που είχα για λίγο καιρό εδώ. Αυγά, αυτόν το δίμα μου θα πει ότι δεν είναι καλά αυτά τα αυγά και να παίρνεις μόνο πιο ακριβά αυγά. Αλλά μετά θα ζητάω λεφτά και θα μου λέει, α, δεν έχεις τρώσει όλα τα λεφτά σου. Και αυτά είναι όλα. Supermarket haul, done. Και εδώ έχω το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Το τρώω. Έχει σίκα, σαλάτα με τόνο, μουστάρδα κλπ. Και ένα oatmeal γρήγορο με σοκολάτα και δεν θυμάμαι. Γενικά τα μάκρο τα βάζω στην οθόνη και το τι ακριβώς είναι αυτό το φαγητό εδώ. Οπότε θα δείτε. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like. Χα, σας κοροϊδέψα. Αφήστε και. Φυσικά, αφήστε και σπαθιά. Γιατί είμαστε μαχητές και δίνουμε μια μάχη και θέλω να με στηρίξετε σε αυτό. Και όλοι έχουμε μια μάχη. Μπορεί να δίνετε πανελλήνιες, μπορεί να δουλεύετε σε κάτι άλλο. Εσείς να έχετε κάποιους στόχους, να προσπαθείτε να πετύχετε κάτι. Αφήστε σπαθιά για να δηλώσουμε τη μάχη. Εγώ τρώω αυτά και ετοιμάζω τα γεύματα για αύριο και πέφτω για ύπνο. Αύριο δουλεύω 24ωρο και είμαι σε ένα απαιτητικό πόστο στην αρχή. Θεωρητικά είμαι στο πεζοπόρο. Μπορεί να πάω σε οπουδήποτε σε όλο τον Πειραιά. Οπότε είναι πολύ πιθανό να κουραστώ αύριο. Και όταν γυρίσω στο σταθμό, είμαι στο τηλέφωνο, γιατί κάποιο κορόιδο πρέπει να το κάνει. Και... αλλά είμαι πρώτο νούμερο, που είναι κάπως καλό. Οπότε, full πρόγραμμα, θα κοιμηθώ αργά αύριο, επειδή θα είμαι στο τηλέφωνο. Ελπίζω να μην με σηκώσουν πάλι για να τους πάω σαλαμίνα ή κάτι τέτοιο. Γιατί άμα γίνει αυτό, θα κοιμηθώ πολύ λίγες ώρες, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, ας είμαι αισιόδοξος, ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Γεια σας, ευχαριστώ όποιον το είδε μέχρι εδώ.